Εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτά, στα σχόλια που λένε για σας, πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι επικριτές σας? Να είναι καλά, κυρίως οι επικριτές μου. Θα τους αντιμετωπίσω με πολύ ορθόδοξο τρόπο και εγκάρδιο επίσης. Μα με ενδιαφέρει να με παρακολουθούν για να ξέρουν τουλάχιστον ότι είμαι έντιμος. Ότι δεν έχω εξαρτήσεις, ότι δεν τα παίρνω από παντού, ότι δεν έχω μαύρα βιβλία, ότι δεν έχω πάρει, πώς το λένε, τα δεκάρικα, τα κατοστάρικα και τα εκατομμύρια που έχουν πάρει άλλοι δημοσιογράφοι παλαιότερων γενεών που τώρα το παίζουν ρομπέν του λαού. Και ότι τουλάχιστον όσο και αν ενοχλώ, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επί τούτου. Και ας σκεφτεί κανείς ότι προσπαθώ να πω την αλήθεια μου. Mm-hmm. Έχω φάει ξύλο στην Αλφα, την πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, στο Εξαρχιστάν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι πολύ κουλό αυτό το οποίο θα σου πω ενδεχομένως για κάποιους. Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι έκαναν μια καλή πράξη όταν με σάπιζαν στο ξύλο. Νόμιζαν ότι προωθούν την ισότητα, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και όλα αυτά. Τι να σου πω, να είναι και αυτοί καλά. Αλλά η δημοκρατία δεν λειτουργεί έτσι. Ο Νίκο Χατζηνικολόπουλος το σχολιάζεται στο δελτίο του Αντένα. Δεν τον έχω δει. Είναι ένας εμβληματικός δημοσιογράφος και άνκορμαν. Αντιλαμβάνομαι ότι και τα νούμερα του πάνε πολύ καλά. Ελπίζω ότι με τον Αντώνη, τον Σρόιτερ, θα διαμορφώσουν ένα δίδυμο το οποίο θα επιτρέπει στον τηλεθεατή να βλέπει τις ειδήσεις που θέλει και που προτιμά. Ακούσαμε για μεταφορά ώρας. Θέλετε να μου πείτε γι' αυτό? Πάμε 3 ώρα και μεγαλώνει η εκπομπή.